Χαίρετε. Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές και είναι επίκαιρο, η πατρίδα μας διέρχεται μια τραγική κατάσταση, μια τραγική περίοδο που οφείλεται στους κακούς θεσμούς που έδωσαν το δικαίωμα να μην αξιοποιηθούν ικανότητες που υπάρχουν στον ελληνικό λαό, αλλά άλλοι ιδιωτελείς πολιτικοί, οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα σε μια κατάσταση που θυμίζει πλέον μετά την κατοχή το συμμορητό πόλεμο. Αρχίζει κανείς να νιώθει ανασφάλεια, αρχίζει η φτώχεια, η παινία και δυστυχώς οι ηγέτες μας, άσχετοι, ανίκανοι, θα μου επιτρέψετε να πω και ζητώ και συγγνώμη, ένα είδος μπακαλόγατων της οικονομίας, είναι μπακαλόγατοι της οικονομίας στην κυριολεξία, με το πρόσχημα δήθεν δίωξης της φοροδιαφυγής, έχουν διαλύσει την οικονομία, δεν θα μπορούν να εισπράττουν φόρους, διότι κατέστρεψαν την οικονομική ζωή του τόπου, με αδικίες, με αντισυνταγματικές ενέργειες και δυστυχώς καμία εξουσία, διότι το Σύνταγμα μας είναι λατωματικό, είναι άθλιο, δεν μπορεί να αναχαιτήσει τις υπερβάσεις αυτές. Ακόμη και οι δικαστές μας, είδαμε και αυτό το φαινόμενο, προημερών να μαζεύονται στον Άριο Πάγο μπροστά, λες και είναι εκδοροσφαγείς και κάνουν απεργία, για να διαμαρτυρηθούν για τις αδικίες που τους γίνονται. Οι δικαστές θα έπρεπε με τη στάση τους να έχουν σταματήσει αυτές τις εκτροπές και ήταν πολύ εύκολο. Αρκούσαν κάποιες δικαστικές αποφάσεις να σταματήσουν αυτές τις αυθαιρεσίες, διότι οι αυθαίρετοι είναι θρασίδηλοι κατά κανόνα και κάνουν πίσω και θα συνέτιζαν αυτούς τους άρχοντες, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών που επαναλαμβάνω σαν μπακαλόγατος ενεργεί στα οικονομικά, αλλά και τους βουλευτές, αυτούς τους φημωμένους βουλευτές που ψηφίζουν τέτοιους νόμους χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν, μόνο και μόνο γιατί εάν εναντιωθούν δεν θα τους ξαναβάλει στο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές ο αρχηγός. Και όμως θα έπρεπε να θυσιάζονται για τον τόπο, να κάνουν το καθήκον τους, να διαφωνούν και όχι να κοιτάνε τον εαυτό τους, τα προνόμια τους και να ψηφίζουν νόμους ώστε να έρχονται εισοδήματα στο κράτος που να μην χρησιμοποιούνται παγαθό του κράτους και της κοινωνίας αλλά για να απολαμβάνουν κάποιοι τις αποδοχές τους. Δυστυχώς και οι δικαστές και υπήρχε ένα ωραιότατο άρθρο στην εφημερίδα Εστία πριν από λίγες μέρες πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, ο Μωτίμου, ο οποίος ακριβώς έλεγε αυτά τα πράγματα, ότι δυστυχώς οι δικαστές δέχτηκαν αντισυνταγματικότητες με πρόσχημα πάταξη δήθεν της φοροδιαφυγής, κατελήθη το Σύνταγμα, πολλές διατάξεις, επιβλήθη μία τυραννία και μία αυθαιρεσία, δικτατορία εν ονόματι δήθεν μιας δημοκρατίας και καθεύδουμε. Εγώ θα τολμήσω να πω και κάτι άλλο γιατί δεν με ενδιαφέρει. Λέω την αλήθεια, την κάπα μου την έχω κρεμασμένη. Ο Θεός μας βλέπει, Αυτός μας κρίνει, Αυτός μας προστατεύει. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, αλλά διεκδικούμε την καλοπιστία. Ακόμη και η συγκέντρωση των δικαστών που έγινε στα προπήλαια του Αρείου Πάγου, δεν ακούσαμε για δικαιοσύνη, δεν ακούσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ακούσαμε τα παράπονά τους για τα λεφτά. Μόλις δηλαδή τέθηκε θέμα να μειωθούν οι αποδοχές τους, μόλις τέθηκε θέμα να τους βάλουν στο ΙΚΑ, επαναστάτησαν. Ενώ θα έπρεπε να έχουν άλλα θέματα και να μπουν μπροστά να προστατεύσουν τους Έλληνες πολίτες, όπως τους προστάτευαν παλαιότερα δικαστές. Έχετε υπόψη για τους δικαστές έτσι πολύ ζωήδης, αλλά και νεότεροι. Σλίμων, Μαυρομιχάλης, ακόμη και στη δικτατορία. Πως οι δικαστές επί 7 ετίας ύψουσαν ανάστημα. Λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν τους απασχόλησαν. Είμαστε σε μια κατάσταση φοβερής πτώσεως και θα ήθελα να δούμε και να συνεχίσουμε, γιατί το έχουμε χρεωμένο αυτό, με το τι λέει η βίβλος σχετικά με τους άρχοντες που δεν κάνουν το καθήκον τους. Έχω τους δύο καλεσμένους, τους ξέρετε, σας το είχαμε υποσχεθεί κι άλλωστε, και τον κύριο Δημήτρη Τσενιχόπουλο και τον κύριο Ηλία Δάμτση και θα δώσω αμέσως το λόγο σε αυτούς.
αρχίζοντας από ένα κομμάτι της βίβλου που έλεγε, και το έλεγε ο Ισαΐας αν θυμάμαι καλά, αλίμονο σε εσάς, λέει, ποιμένες του Ισραήλ, που αντί να ποιμένετε και να προσέχετε το ποίμνιο, το εκμεταλλεύεστε, του κόβετε το μαλλί και του τρώτε το κρέας. Η συνέχεια στον κύριο Τσινικόπουλο. Καλώς ήρθες Δημήτρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Κύριε Δάμτση, κύριε Ηλία Δάμτση, να πούμε λίγο, να δώσουμε το λόγο. Κύριε Θεατάς, καλησπέρα. Αυτό το είπα εγώ. Δεν χρειάζεται. Το λέει ο παρουσιαστής, αλλά δεν πειράζει, είναι ευχάριστο. Θα δώσουμε το λόγο λίγο στον κύριο Τσινικόπουλο, γιατί έχει μια παλαιά οφειλή πριν πιάσουμε για τους άρχοντες το τι λέει βίβλος. Και αφορούσε, νομίζω, τον Απόστολο Παύλο, έτσι. Ναι, είχαμε μείνει σε ένα σημείο ότι ο Απόστολος Παύλος δέχεται πολλές επιθέσεις κατά καιρούς από ανθρώπους αδαείς σχετικά με την διδασκαλία του και με την όλη θεολογία του και με τις πεπιθήσεις του. Θεωρούν τον Απόστολο Παύλο αντιφεμινιστή και μισογίνη, διότι δήθεν αυτός, λέει, επέβαλε θεσμούς οι οποίοι παρέμειναν σε όλη την χριστιανοσύνη και σε όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα, που θέλουν την γυναίκα υποχείριο του ανδρός κλπ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτή, διότι ο Απόστολος Παύλος είναι κήρυκας της ελευθερίας. Μάλιστα σε ένα σημείο της Προσγαλάτας Επιστολής, η οποία Προσγαλάτας Επιστολή από το Σατομβριάν θεωρήθηκε ότι είναι ο καταστατικός χάρτης της ελευθερίας της χριστιανοσύνης, λέει εν τη ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Χριστός στήκεται και μην παρεκκλίνετε και μην υπόκειστε σε ζυγόν δουλείας. Όχι μόνο στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος μιλάει γενικά για την ελευθερία των ανθρώπων, αλλά στην προς Κορινθίους επιστολή, την πρώτη, που είναι μία από τις πιο βασικές επιστολές του, εκεί μας δίνει καθαρά να καταλάβουμε ποιες ήταν οι σχέσεις των δύο φίλων μεταξύ τους και μάλιστα του συζύγου προς τη σύζυγο και τη συζύγου προς τον σύζυγο. Εκεί δεν υπάρχει κάποια σχέση υποτέλειας του ενός προς τον άλλον, αλλά για μένα υπάρχει κάτι το καταπληκτικό, κάτι το πρωτοποριακό, το επαναστατικό θα έλεγα, το οποίο μόνο ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να το πει και το είπε. Δηλαδή λέγει ότι ο άνδρας πρέπει να αποδίδει την οφειλωμένη εύνοια στη γυναίκα, την ερωτική, τη σεξουαλική, την τρυφερότητα. Λίγο το, αν έχεις καλοσύνη το διαβάζεις κατά λέξεις. Να το διαβάσουμε όπως το λέγει εδώ. Ναι. Τη γυναική ο ανήρ την οφειλωμένη εύνοιαν αποδιδότο. Δηλαδή ο άνδρας να αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, την ερωτική, τη σεξουαλική, την τρυφερότητα, ό,τι απαιτείται από την, να αποδώσει προς τη γυναίκα. Ομοίως δε και η γυνή το ανδρεί. Αυτό είναι ευνόητο. Έτσι. Παρακάτω λέει, η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλο ανήρ. Δηλαδή η γυναίκα δεν έχει η ίδια εξουσία πάνω στο σώμα της, αλλά ο άνδρας, ο οποίος είναι σύζυγός της, και οπωσδήποτε πρέπει να αποδίδει σε αυτόν τη δική της, ας το πούμε, θηλυκότητα, σεξουαλικότητα κλπ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Αυτό νομίζω είναι, το ερμηνεύει αμέσως, γίνεται κατανοητό, ότι ο άνδρας δεν έχει εξουσία επί του ιδίου του σώματος, αλλά η γυναίκα, η σύζυγός του έχει εξουσία επί του σώματός του. Γι' αυτό δηλαδή μας πατάνε και το πόδι στο γάμο, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό πάει αλλού εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια φοβερή διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου. Δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά σε κανένα άλλον αρχαίο συγγραφέα, ούτε και θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιον πρωτοποριακό φεμινιστή ή φεμινίστρια που να πει κάτι τέτοιο, ότι ο άνδρας δεν έχει εξουσία επί του σώματός του, αλλά η γυναίκα εξουσιάζει το σώμα του άνδρα. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, τα οποία να πούμε, είναι περιτά, διότι παρακάτω βέβαια λέει και μην αποστερείτε αλλήλους. Εκτός λέει, αν θέλετε κατά διαστήματα να παραμείνει κάποιο διάστημα εν προσευχή κλπ. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αν το ζεύγος, ας το πούμε, θέλει κάτι τέτοιο. Αλλά το μην αποστερείτε αλλήλους είναι αυτό που συντρίβει κάθε ισχυρισμό, όπως και το προηγούμενο χωρίο που διαβάσαμε, ότι ο Απόστολος Παύλος είναι μισογύνης. Ο Απόστολος Παύλος δεν είναι καθόλου μισογύνης, είναι κήρυκας της ελευθερίας, είναι κήρυκος της ισοτιμίας της γυναίκας και του άνδρα εν Χριστώ Ιησού. Βεβαίως λέγει ότι η γυναίκα πρέπει να σέβεται τον άνδρα, να φοβείται, αλλά λέγει επίσης ότι και πρέπει και ο άνδρας να αγαπά τη γυναίκα όπως το εαυτού σώμα. Σε μια τέτοια αμοιβαιότητα, σε μια τέτοια κοινωνία ιδανική, κοινωνία προσώπων, δεν θα υπήρχε ποτέ κάποια
προβληματική σχέση μεταξύ των ζευγαριών. Βεβαίως, στην πράξη ίσως αυτό είναι κάπως δύσκολο και σε μια σύγχρονη κοινωνία πιεστική και καταπιεστική από τους μηχανισμούς της. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι αρχές που τίθενται εδώ στη βίβλο είναι ιδανικές, είναι εξαιρετικές, είναι πρωτοποριακές, είναι υποδειγματικές. Θα έλεγα, αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητέ κύριε Ηλία, ότι είναι θεόπνευστες αναμφίβολα. Πράγματι καταρρύπτει τον ισχυρισμό κάποιων συμπαθητών ότι ο Απόστολος Παύλος είναι μισογύνης και μάλιστα επικαλούνται, διαστρεβλώνουν την αλήθεια, επικαλούμενοι κάποια χωρία από την επιστολή προς Κορινθίους, διότι εκεί οι γυναίκες ζούσαν κάτω από ένα ιδιόρυθμο καθεστώς, θα έλεγε κανείς ιεροδουλίας, ήταν οι ιερόδουλες της Κορίνθου, ου παντός πλήνης Κόρινθο κλπ. Οι φοβερές τελετές της Αφροδίτης, και εκεί προφανώς για να προφυλάξει τις γυναίκες είναι τις καθιστά λίγο προσεκτικότερες, να μην μιλάνε, λέει, να ακούνε πρώτα τους άντρες κλπ. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κάποια πράγματα αν δεν έρθει και στο χρόνο και στον τόπο όπου διαδραματίζονται. Άλλη συμπεριφορά έχει κανείς, για παράδειγμα, στρατιωτικός διοικητής βαθμοφόρος στη μάχη, όπου βροντάνε τα κανόνια και πέφτουν οι πυροβολισμοί και γίνεται η μάχη και πρέπει να έχει άλλη συμπεριφορά, και άλλη έχει εν καιρό ειρήνης, άλλη εν καιρό παρελάσεως. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Ναι, ναι. Και συμφωνώ απόλυτα. Και τα πολιτιστικά πλαίσια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και έτσι, το τι έχει υπόψη έτσι του ο Απόστολος Παύλος. Και πράγματι, να ρυθμίσει. Άλλωστε, η επιστολή του δεν λύνει όλα τα θέματα. Είναι μια επιστολή που απαντάει σε κάποια ερωτήματα των Κορινθίων. Αλλά δίνει όμως το στίγμα της συμπεριφοράς. Ναι, το πώς πρέπει να είναι. Και μάλιστα εδώ πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Όπως ξέρουμε, είναι η ευσέβεια, το σωστό δηλαδή, η ασέβεια το ένα άκρο και η δυσέβεια το άλλο, που είναι η κακοποίηση της ευσεβίας. Και δίνει απάντηση και σε μερικούς εντός εισαγωγικών κατηχητικούς ιεροκήρυκες, που φτάνουν στο άλλο άκρο και λένε μην πηγαίνετε με τις γυναίκες σας, θα πηγαίνετε μόνο όταν είναι να κάνετε παιδιά και κάτι άλλο να μην τα χαρακτηρίσω, τα οποία οδηγούν σε παρεκβάσεις και του χριστιανισμού και της καθημερινής ζωής. Σε ακρότητες οι οποίες οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Και αντιχριστιανικά που βέβαια, μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας. Κύριε Δάντση. Εγώ θα ήθελα, τόσο ωραία τα εξέθεσε ο κύριος Τσινικόπουλος, αλλά θα ήθελα να κάνουμε διευκρίνηση μαζί με σχολιασμό τη φράση «Η δε γυνή είναι αφοβήτη τον άνδρα». Αν θα προσέξουμε το κείμενο του Εφεσίου σε επιστολή, κεφάλαιο 5, στίχος 32, λέει ότι στην αρχή ξεκινάει ο Παύλος τον Απόστολο που διαβάζουμε στην ώρα του γάμου, λέγει το εξής: «Υποτάσσεστε αλλήλεις εν φόβο Θεού, να υποτάσσεστε στον άλλο με πολύ αγάπη και σεβασμό». Και κάτω λέει: «Οι άνδρες οφείλουσι χρωστούν αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα». Δηλαδή πλήρη εξομοίωση του άνδρα με τη γυναίκα. Και κάτι άλλο: «Η αγάπη λέγεται από τους πατέρες περιεκτική αρετή, περιέχει μέσα όλες τις άλλες, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Άρα και μέσα υπάγεται ο σεβασμός, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η στοργή, η τρυφερότητα, η ελαιοβοήθεια και ο φόβος». Ο φόβος, αν κανείς ανοίξει το λεξικό, αυτοί οι αγαπητοί κατά τα άλλα συνάνθρωποι μας, και πάμε στο νέο φοβούμε, έχει τρεις σημασίες. Πρώτον, τρέμω, ζαρώνω. Δεύτερον, ευλαβούμε. Τρίτον, φοβούμε. Με την έννοια, του βάζει τα πόδια, φεύγω. Άρα δεν είναι αγαπητός ο απέναντί μου.